Οι ανατροπές έχουμε αυτή την φορά, αυτή την Κυριακή, όσον αφορά στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων από την ψηφοφορία του κοινού. Θα το δούμε αμέσως τώρα, πώς διαμορφώθηκε δηλαδή η ψηφοφορία από το κοινό και αμέσως μετά το σχολιάσουμε. Αποχωρήσεις φαβορί και παραμονή outsider στο Dancing on Ice, με τις ανατροπές να διαδέχονται η μία την άλλη. Το κοινό με την ψήφο του δείχνει να ορίζει τελικά την πορεία του παιχνιδιού και να ανατρέπει κάθε φορά το αποτέλεσμα. Πρώτη στην προτίμηση του κοινού αυτή την εβδομάδα η Ιωάννα Πηλιχού με την εντυπωσιακή της χορογραφία. Η Ιωάννα έχει καταφέρει με τη συμμετοχή της στο σόου να ξεχωρίσει και έτσι το κοινό με την ψήφο του της χαρίζει μια σταθερή θέση ανάμεσα στην πρώτη τριάδα. Από το δεύτερο κιόλας live του σόου που η Ιωάννα κέρδισε για πρώτη φορά την πρώτη θέση, φάνηκε πως είναι εύκολο για εκείνη να ξανανεύει στην κορυφή με τα παγοπέδιλά της. Έτσι η πορεία της στο σόου είναι σταθερή, με το κοινό να την τοποθετεί κάθε φορά ανάμεσα στις τρεις πρώτες θέσεις της κορυφής. Μόνο στο 7ο live η ρομαντική χορογραφία της ηθοποιού δεν κατάφερε να πείσει το κοινό, που της έδωσε τελικά την 6η θέση. Εκείνη τη βραδιά η Ιωάννα βρέθηκε υποψήφια για αποχώρηση. Όμως η κριτική επιτροπή της έδωσε μια ευκαιρία ακόμα, δείχνοντας την πόρτα της εξόδου στον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Μια τεράστια του χρόνου σπατάλη, κάτι τα δυνατό. Στην δεύτερη θέση αυτής της εβδομάδας η Πινελόπη Αναστασοπούλου, που κρατάει και αυτή πολύ ψηλά τη θέση στην προτίμηση του κοινού. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβει στο φως, τραβά απλά την κουρτίνα. Η Πινελόπη έχει έρθει πρώτη τρεις φορές και δεν έχει βρεθεί ποτέ εκτός της πρώτης τριάδας. Γι' αυτό και δεν έχει βρεθεί ούτε μία φορά υποψήφια προς αποχώρηση. Τρίτος στην ψηφοφορία του κοινού αυτή την εβδομάδα ο Γιώργος Χειμωνέτος. Το outsider που με σκληρή δουλειά έπεισε και τον πλέον δύσπιστο πως μπορεί να δώσει πολλά ακόμα στον πάγο. Ο Γιώργος Χειμωνέτος έχει την πιο μεγάλη άνοδο στην προτίμηση του κοινού. Μάλιστα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες το όνομά του έχει εκτοξευθεί από τις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στην πρώτη τριάδα. Είναι χαρακτηριστικό πως είναι ο μόνος από τους εναπομείναντες παίκτες που έχει βρεθεί στην 7η, στην 8η θέση μέχρι και τελευταίος, στο 3ο live, λαμβάνοντας την 11η θέση και βρίσκεται ακόμα μέσα στο παιχνίδι, διεκδικώντας τη συμμετοχή του στο τελικό. No η Σάγια που αποχώρησε στο τελευταίο live ήταν ένα από τα φαβορί, όμως η πορεία της στην ψηφοφορία του κοινού ήταν καθοδική. Έτσι, ενώ τις πρώτες εβδομάδες βρισκόταν πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου, όσο πλησιάζαμε στο τελικό, έχανε έδαφος. Έτσι, αυτή την εβδομάδα βρέθηκε τέταρτη ανάμεσα στους 5 συμμετέχοντες. Στο δεύτερο live η Σάγια ήταν τέταρτη ανάμεσα σε 11 διαγωνιζόμενους και κράτησε σταθερή τη θέση αυτή μέχρι και το τέταρτο live. Όμως από το 5ο live και μετά άρχισε η πτώση, με την Σάγια να κερδίζει την 1η θέση και στη συνέχεια μία από τις τελευταίες. Ο Κώστας Φραγκολιάς στο live της Κυριακής βρέθηκε στην 5η και τελευταία θέση της προτίμησης του κοινού, δείχνοντας πως η χορογραφία του δεν άρεσε όσο οι υπόλοιπες. Ο Κώστας Φραγκολιάς έχει μια σταθερή πορεία στο σόου, καταφέρνοντας να κερδίσει συνήθως μία από τις μεσαίες θέσεις. Έχει βρεθεί μία μόνο φορά ανάμεσα στην πρώτη τριάδα, κερδίζοντας την δεύτερη θέση. Ανατροπές. Παιδιά, θα έχει ζουμίτερο από εδώ και στο εξής, από τώρα που θα φύγει και επόμενο. Θα έχει. Θα έχει, ρε Σελενόλα, γιατί... Θα έχει. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι ένας από τους κριτές με την ψήφο του στέλνει τον κόσμο έξω. Ναι. Έτσι, ναι. Δηλαδή, οκ, το κοινό διαμορφώνει άποψη και τάση, αλλά από εκεί και έπειτα
έχουμε δει να σώζονται και άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν στην προτίμηση του κοινού πιο πάνω από ότι ήταν στις κριτικές επιτροπές. Τι προτίμηση. Αν εξαιρέσει την Ιωάννα Πιλιχού, που νομίζω ότι είναι ένα στανταράκι, και ένας από τους άντρες που. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, νομίζω ότι όλα αυτά. Πέρα από το ότι βρίσκεται. Πολύ. Δεν βγαίνει κακή. Δεν βγαίνει το παρμάκι. Ξέρω πολύ καλά τι να πω. Αν έχει γεγονό, είναι ότι τελικό. Δεν ανάγκη να βρει ένα επιχείρημα. Μεταξύ μα, δεν θέλω να τη δω στο τελικό για να μην λέμε και ψέματα. Ναι, αλλά αυτή δική σου άποψη. Νομίζω ότι θα ταυτιστώ και με την άποψη πολύ κόσμου. Δεν φαίνεται, γιατί ο κόσμο την ψηφίζει. Ο κόσμο την ψηφίζει πάντα. Γιατί δεν ξέρουμε γενικότερα τα παιδιά. Γιατί είναι καλή σε αυτό που κάνει η Γιώργο. Ψηφίζει η Πινελόπη. Ψηφίζει την Πινελόπη ή τον Αλεξέη. Γιατί και ο Αλεξέη κάνει με μεγάλη. Μπράβο, το ζευγάρι. Το ζευγάρι. Το ζευγάρι. Τον Αλεξέη που έτσι όλο αυτό το παρασκήνιο του γάμου. Το παιδί θέλουν να το στηρίξουν. Ίσα ίσα. Στην Ελλάδα. Ίσα ίσα που η γυναίκα δεν θα ψηφίσει τον Αλεξέη που είναι καμαρωμένο τώρα. Δεν θα ψηφίσει ποιο την ξέρει. Καλά, μιλάω σοβαρά τώρα. Πολύ. Ρε, εσύ δεν τρέπεσαι λίγο που κάνει την Αναστασοπούλου, κακία. Αναστασοπούλου, συγγνώμη. Στον αέρα, δηλαδή και εγώ μερικές φορές μπορώ να κάνω με το πάνω από κάποιον, αλλά δεν δηλώνω με τόσο. Δεν έχω για την Αναστασοπούλου τώρα μεταξύ μας να πω κάτι. Δεν έχω πρόβλημα με την κοπέλα. Φανταστείτε να είχα καλή χρονιά Πινελόπη. Θέλω να πω ότι η πρώτη φορά που την είδα. Θα την γλώσσα σου και θα πεθάνει. Okay, okay. Η πρώτη φορά που την είδα ήταν σε μια συνέντευξη που είχατε κάνει παρέα. Ναι, και είχε τις καλύτερες εντυπώσεις, αν θυμάμαι. Όχι, τότε τη γνώρισα και θυμήθηκα τα λόγια. Δεν την ήξερα. Καλά, τα καλύτερα δεν έχει υπηρεστεί καθόλου. Γιατί. Γιατί. Είναι γνώμη. Υπάρχει κόσμο που γουστάρει την Αναστασοπούλου, όπω και πολύ. Η Επιτροπή πω. Παιδιά, η Έλενα Παπαρίζου την πάει, τη το έχει πει πολλέ φορέ. Από εκεί και πέρα και αν... θα κρυθεί στο αποτέλεσμα. Προσφέρει θέαμα. Έτσι, προσφέρει θέαμα. Μεταμορφώνεται από Κυριακή σε Κυριακή, είναι μια άλλη Πινελόπη. Παιδιά, είναι εξαιρετικά καλά το παιδί με δουλεύετε τώρα. Τραγουδάει, κάτσε μισό λεπτό. Τραγουδάει, ηθοποιό είναι, όμορφη είναι, σεξι είναι. Καλή αυτό που κάνει, είναι δυνατό. Αυτό έχει κάνει, άμα δει το βιογραφικό τη, έχει πάει. Ίσα-ίσα και καλό το λέω ότι έχει κάνει πολλά μαθήματα χορού. Είναι πολύ τάλαντη. Είναι καλό το ότι έχει εμπλουτίσει. Εμένα πάντω δεν θέλω να κάνω μια ερώτηση. Χειμωνέτο ο Γιώργο. Παιδιά, δεν το περίμενα ποτέ να φτάσει μέχρι εδώ, έτσι. Μπράβο. Η συμπάθεια του κόσμου το κράτησε. Πολύ, όμως. Πολύ, πολύ συμπαθή. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση. στην Ελεονόρα που ήταν και στο Dancing with the Stars. Πιστεύει ότι ο νικητή αυτών των παιχνιδιών είναι ο καλύτερος πάνω στο χώρο ή είναι ο, πώς θα το πω, πιο συμπαθή στον παιδιά, κόσμο. Παιδιά, είναι συνδυαστικό. Ποιος είναι. Ο Τρίφωνας έχει αποδείξει ότι είναι, δεν ήταν ο καλύτερος χορευτικά, αλλά όχι, είχε ένα γεν στον νικητή, κόσμο. Σου είπα για νικητή. Είναι συνδυασμός νομίζω και τα δύο. Πρέπει να είναι και το... Και συμπαθής και καλός αυτό που κάνει. Μα τηλεοπτικό σοου είναι. Δεν είναι καλλιτεχνικό πατινάς αμοιβώς. Εννοείται, δεν είναι. Λογικό είναι. Δηλαδή και ο Αργύρης και ο Έρικα ήταν και συμπαθής και καλή. Παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι ότι έχει πάει κάποιο και έχει πάρει άσχετο στο δεν υπάρχει ο Dancing on Ice, ούτε Έρικα Πρεζεράκου, ούτε Σαμαρά, ούτε κανένα. Δεν, όχι, όχι. Και τα όχι, ενώ σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρα, σαν να τον έχει αγαπήσει ο κόσμο. Η Έρικα μου θυμίζει την Ιωάννα Πιλιχού όμω. Η Έρικα Πρεζεράκου, όπω μιλάει, που πάντα είναι πάρα πολύ γλυκιά. Η Πινελόπη δεν είναι γλυκιά. Η Πινελόπη είναι πολύ γλυκιά. Λέμε και την Ιωάννα. Α, την Ιωάννα. Λέμε ότι η Έρικα. Είναι μοιάζει με την Ιωάννα στον τρόπο συμπεριφοράς, αυτό λέω. Δεν έχει βγει προς τα έξω τόσο πολύ όπως είχε βγει η Έρικα. Κατάλαβες, δεν μπορώ να βρω ένα πρόσωπο που να μου θυμίζει έτσι τα μεγάλα ονόματα του Dancing. Λίγο ίσως είναι ο Γιώργος Μονέτος που ήταν έτσι, που είναι εξαιρετικά συμπαθής και που είναι, γιατί και τα δύο πρόσωπα που κερδίσαν που ανέφερε σε Ελεονόρα ήταν outsider. Δεν ήταν δηλαδή από τα φοβορή. Ο Αργύρης καθόλου outsider. Δεν τον είχαμε και είχαμε, είχε πιο δυνατά ονόματα. Όχι, 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 ο Αργύρης ήταν πάρα πολύ όχι, καλά. Λέω όταν και... ακούστηκαν τα ονόματα, όχι από τα... Ο Αργύρης θέλω να σας πω ότι από τις, από τις ψήφους ήταν ψηλά από το τρίτο σοου και μετά. Ναι, όχι, όταν ακούσαμε τα ονόματα, δεν περιμένω ότι ο Αργύρης Αγγέλου θα έχει τόσο. Θεωρούσα ότι εντάξει, ούτε τόσο καλό σαν σοφόρο. Ότι θα έχει τόσο πολύ γκέλ και συμπάθεια από τον κόσμο. Αυτό. Αλλά ήταν ένα παιδί πολύ χαμηλών τόνων. Ένα καλό κοινό πάντως που έχει ο Αργύρης με την Ιωάννα Πιλιχού είναι ότι και οι δύο έχουν παίξει επιτυχημένες σειρές. Έχουν προηγηθεί επιτυχημένες σειρές πριν πάνε στα σοου. Και αυτό έχει μια σημασία. Πάντως, παιδιά, επειδή βλέπουμε και το παρακολουθούσαμε κάθε εβδομάδα, έτσι, ότι οι ψήφοι εδώ του κοινού είναι πάρα πολύ χαμηλές. Βλέπουμε όλες αυτές τις εβδομάδες ανατροπές.
Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ελάχιστες ψήφοι, δύο ή τρεις να μην δουν τηλεόραση, αλλάζει ακριβώς, το είναι ικανές να αλλάξουν και να ανατρέψουν όλο το αποτέλεσμα. Και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι βδομάδα με βδομάδα βλέπαμε να φεύγουν πρόσωπα τα οποία δεν περιμέναμε να φεύγουν. Άρα όλα παίζονται στη μία ψήφο. Στους δύο-τρεις τηλεθεατές που στηρίζουν κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Άρα τα σόγια πρέπει να ψηφίσουν όλα και οι φίλοι. Δεν είναι. Όχι, σίγουρα. Είναι λίγοι πάρες. Εντάξει. Ναι, και πολλοί. Αλλά δεν είναι και ένα σχεδίο, μην το τρελάνε. Ναι, πολύ ωραία. Άμα συνεχίσει εσύ να μου πηγαίνει μετά τη σκορά για να αλλάξει που κάνω. Όχι, δεν κόντρα, παιδί μου. Απλά θεωρώ ότι είσαι λίγο άδικο όταν αφορά το θέμα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί του είχε κάνει στραβά. Και εμένα μου κάνουν στραβά οι άνθρωποι, αλλά δεν τοποθετούμε τόσο αρνητικά απέναντί του χωρί λόγο. Δεν το αλλάζει. Δεν το νόμι, το στηρίζει αυτό. Εμένα μου αρέσει να το κάνει. Γιατί δεν σου στην Πενελόπη, πραγματικά σου μιλάω. Είναι και μπιπτά άτομα. Δεν ρώτα και την Πενελόπη πρώτα, αν θέλει να γνωρίσει τον Κασπίρι. Ακριβώ. Ότι η μπίση με την Πενελόπη είναι ανοιχτή σε όλα, Πενελόπη. Λοιπόν, πάμε ενώ σε κάτι τέτοια κούτσια.